Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Μαγνησίας, ρωτώ εγώ και εκ νέου υποψήφιος, Νίκος Χαφτούρας, είναι μαζί μας. Κοιτάξτε, θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Θα το σκεφτώ αν θα είμαι νέος υποψήφιος. Γιατί? Αν και έχω πολλές προτάσεις από γιατρούς οι οποίοι προσφέρουν στο νοσοκομείο, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο και να είμαι πάλι νέος υποψήφιος. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Πολύζο, θέλω να πω ότι οι εκλογές για το Σύλλογο Νοσοκομειακών Γιατρών, ο οποίος πραγματικά όρθωσε ανάστημα, ύψωσε ανάστημα, πραγματικά αυτός ο Σύλλογος αντιμετώπισε την εποχή του Ζαχαρόπουλου, μετά με όλες τις διοικήσεις, τα έβαλε σε αυτές τις εποχές των μνημονίων, με αυτές τις τραγικές ελλείψεις, με την υποστελέχωση, όλες τις φορές, και το γνωρίζετε καλά, γιατί με το επισυνάπτουν αυτό, αναφέρθηκα πολλές φορές στο υπεράνθρωπο έργο όλων των υγειονομικών, όλων των γιατρών και όλου του προσωπικού μπροστά σε αυτά τα τεράστια κενά που προσπάθησαν όλοι να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα κενά της υποστελέχωσης, δίνοντας και την ψυχή τους, γιατί πολλές φορές αναφέρονται όλοι αυτοί οι οποίοι για μένα είναι εκπρόσωποι της διοίκησης και θέλουν να ανατρέψουν το Σύλλογο Νοσοκομειακών Γιατρών, την σημερινή ΕΝΚΙΜ, για να μην ακούγεται τίποτε. Να ακούγονται μόνο θετικά σχόλια, ότι όλα πάνε καλά, ότι η παιδιατρική έχει 10 γιατρούς, ότι η οφθαλμολογική δουλεύει μια χαρά, ότι η ορειλά, να το κρύβουμε από τον κόσμο, ότι 7 μέρες είναι κλειστή, ότι γαστρεντερολόγος είναι μόνο ένας, ότι δεν υπάρχει μόνιμος ο οφθαλμίατρος, και όλα αυτά τα προβλήματα που είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των μνημονίων, αλλά και των χειρισμών που έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς πέρα από διοικήσεις, πέρα από κόμματα, γιατί με επισυνάπτουν ότι δεν έχω φιλοδοξίες, αν και φιλοδοξίες στον κάθε άνθρωπο είναι θεμητές, και ότι κινούμε από κομματικά κριτήρια και αυτά. Γνωρίζετε, κύριε Πολύζο, και να με συγχωρείτε κιόλας, είμαι λίγο φορτισμένος, γιατί βγαίνει η πικρία, γιατί τα δώσαμε όλα. Τα δώσαμε πραγματικά όλα και ορθώσαμε ανάστημα. Δεν φοβηθήκαμε κανέναν, δεν τρομοκρατηθήκαμε και μιλάμε με όλες τις διοικήσεις. Και εσείς καλά, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δυστυχώς όμως, τώρα βιώσαμε πρακτικές φασίζουσες. Βιώσαμε πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές. Δυστυχώς όμως, στο όνομα της αριστεράς, στο όνομα όλων αυτών των κυβερνώντων της αριστεράς, βιώσαμε αυτές τις φασιστικές πρακτικές. Και θέλω να πω, γιατί πετροβοληθήκαμε αρκετές φορές, τρομοκρατηθήκαμε αρκετές φορές. Γνωρίζετε το καλοκαίρι ότι για πρώτη φορά έχει συμβεί σε σύλλογο να καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το συνδικαλιστικό όργανο, να καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, να καλεί το συνδικαλιστικό όργανο για ανάκριση. Τι θα καταγγέλει, τι θα λέει. Για πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Και τώρα συνεχίζουμε με την προσπάθεια ανατροπής του Συλλόγου. Δηλαδή, τι έγινε? Για πρώτη φορά να γίνουν οι εκλογές πριν την ώρα τους. Να γίνουν οι εκλογές πριν την ώρα τους, 10 μήνες. Μισό λεπτό. Αυτό το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, το αποφάσισαν οι συνάδελφοί σας? Κοιτάξτε, από τους 200 και συνάδελφους. Γιατί αν το αποφάσισαν οι συνάδελφοί σας, ναι, κάποιος το έλεγε, σας αμφισβήτησαν. Ναι. Να σας πω. Κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν διάφορες, έχουν την εύνοια της διοίκησης και έχουν κάποιες συνεργασίες με τη διοίκηση. Δηλαδή, να σας πω, ένας από αυτούς τους συναδέλφους έχει αναλάβει την οκολογική μελέτη. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανέλαβε και την οκολογική μελέτη. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Άλλος συνάδελφος είναι στην Επιτροπή του ΕΣΠΑ. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Που έχει οριστεί από τη διοίκηση. Μάλιστα. Άλλος πάλι έχει τους δικούς του λόγους να φέρνει ιδιώτες γιατρούς, άλλους γιατρούς, κάτι που απαγορεύεται, και συνέλευση του υποστήριξη ο κύριος Μερικόπουλος, ο οποίος μένα μένος, και θέλω να το πω γιατί είναι η αλήθεια, μένα μένος εναντίον μου, είπε ότι σηκωφαντώ το νοσοκομείο. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και είναι ανήθικο. Απλώς, ο κόσμος που όμως βλέπει, ήθελε να περιφορήσει το γιο του που είναι βουλευτής και να το περιφορήσει πώς, σταματώντας εμένα, αλλά, να σηκωφαντώ την κυβέρνηση. Ναι. Και δεν σηκωφαντώ την κυβέρνηση, σύμφωνη, σηκωφαντώ τις πολιτικές που εφαρμόζει.
Επειδή είπατε ότι είστε φορτισμένος, μήπως τον αδικείτε, γιατί έχει μια καθόλου διαδρομή στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως έχετε κι εσείς, ναι, όλων ετών με Οικόπουλο. Δεν τον αδικό καθόλου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν λέω και αυτές οι διαδρομές κρίνονται από τους ασθενείς μας. Από εκεί και πέρα, όμως, όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο, όταν λες, εγώ δεν είπα, είναι καλός γιατρός. Είναι καλός γιατρός και πολύ καλός γιατρός. Άλλο αυτό το θέμα. Όμως αυτό το κρίνουν και οι ασθενείς. Αλλά είναι καλός κατά τη γνώμη μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν ο ίδιος λέει ότι συκοφαντώ το νοσοκομείο πιέζοντας και διεκδικώντας γιατρούς μόνιμους στις κλινικές και λέγοντας ότι αυτές οι κλινικές έχουν πρόβλημα. Δεν έχει ούτε ένα μόνιμο οφθαλμολογική, ούτε ένα μόνιμο το γαστροεντερολογικό. Η ορειλά δεν εφημερεύει 7 μέρες. Η παιδιατρική τα ίδια. Η ογκολογική τεράστια προβλήματα. Και όταν μιλάει με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται ότι θέλει να διαφυλάξει το κύρος, το πολιτικό της κυβέρνησης και τις πολιτικές αυτές. Λοιπόν, και έχει προσωπικά συμφέροντα, γιατί λέει δεν ασχολούμαι με την πολιτική, είναι ο γιος του στην πολιτική και είναι βουλευτής. Λοιπόν, άρα πότε ορίστηκαν οι εκλογές, για να πάμε και στα άλλα πολιτικά. Στις 23 του μηνός ορίστηκαν οι εκλογές. Α, γρήγορα. 23 και εσείς μέχρι πότε πρέπει να αποφασίσετε αν θα είστε υποψήφιος? Μέχρι τρεις μέρες πριν πρέπει να καταθέσουμε ψηφοδέλτιο. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία αν είστε υποψήφιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εσείς αποφασίσετε, ενώ είστε, ήσασταν πολιτικά άστεγος πολύ καιρό. Είχατε αποφασίσει να σκύψετε και μέσα σας, να δείτε τι θέλετε, να δείτε πού θέλετε να πάτε κι εσείς, με ποιους θα συνδέσετε τη δική σας διαδρομή. Είναι φανερό και από την υποψηφιότητά σας για σύνεδρος, που δεν χρειάζεται πια να μιλούμε για υποψηφιότητα, είστε όλοι σύνεδροι. Είστε πιο κοντά στο κίνημα αλλαγής ή έχετε ενταχθεί στο κίνημα αλλαγής? Κοιτάτε, έχω ενταχθεί στο κίνημα αλλαγής, αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι το κίνημα αλλαγής, πραγματικά, να βγει στην κοινωνία με προτάσεις, με διαφορετικές νοοτροπίες, να ξεκαθαρίσει ότι η βάση του, το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά δημιούργησε κάποια θεμέλια σε αυτή τη χώρα, αλλά να ξεκαθαρίσει ταυτόχρονα, δηλαδή να μιλήσει δυναμικά για τα θετικά όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης, αλλά να μιλήσει δυναμικά και για τα αρνητικά, να κάνει αυτοκριτική. Να μιλήσει δυναμικά για τις όλες τις παθογένειες που καλλιεργήθηκαν αυτό το διάστημα και να πάρει την απόφαση και μέσα από αυτό το συνέδριο να ληφθούν αποφάσεις ότι πλέον πρέπει να πορευτούμε μακριά από όλες αυτές τις παθογένειες και να βασιστούμε σε αξιοκρατία και να βασιστούμε στην ανάπτυξη και σε αρχές και σε αξίες. Μόνο έτσι θα μπορέσει αυτό το κίνημα αλλαγής να είναι δημιουργικό και ουσιαστικό για την κοινωνία. Και πρέπει να προσελκύσει τους νέους και για να τους προσελκύσει πρέπει να και να κάνει αυτοκριτική αλλά και να ξεκαθαρίσει στον κόσμο ότι δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Ότι και το ΠΑΣΟΚ είχε κάποια σχέδια, βοήθησε την κοινωνία στην αρχή πάρα πολύ, δημιούργησε, είχε κάποιες στρατηγικές, αλλά στη συνέχεια αυτές οι παθογένειες γκρεμίσαν πολλά από αυτές τις στρατηγικές. Αυτό θέλω να πω και είναι πάρα πάρα πολύ βασικό να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα αναφέρονται και αυτοί οι οποίοι ευαγγελίζουν την αριστερά και για μένα πιστεύω και συμφωνώ, αν και δεν ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ότι δυστυχώς αυτή η αριστερή δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε δεξιή, ούτε μπλε, ούτε πράσινη. Είναι τυχοδιώκτες με όλη τη σημασία της λέξεως. Τίποτε δεν τους ενδιαφέρει. Απλώς χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς, τον όρο αριστερά, γιατί γνωρίζουν και μέσα από την πορεία τους. Ίσως δεν έχουν καλλιεργήσει άλλες αξίες στη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν μάθει να εργάζονται και τους χρησιμοποιούν και παρασύραν τον κόσμο, την κοινωνία, σε αυτό το βάλτο και ο οποίος, από τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να βγούμε. Ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία και πάλι στις εκλογές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.